Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της Άλκα του Σπιστέκ πάνω στο HTML και CSS. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε λίστες. Και άμα δεν ξέρετε τι είναι οι λίστες μέσα στο HTML και στο CSS που φαντάζομαι ότι δεν ξέρετε, θα δείτε τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ειδών λίστες, βασικά είναι τριών, αλλά εγώ θα σας διδάξω δύο επειδή η τρίτη δεν χρησιμοποιείται τόσο και είναι σχεδόν άχρηστη. Λοιπόν, η πρώτη λίστα είναι η λεγόμενη ordered list, δηλαδή η λίστα σε σειρά. Και το tag που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μια ordered list είναι το OL, ordered list. Το κλείνουμε, μια χαρά. Μέσα λοιπόν στην ordered list χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα list items, δηλαδή στοιχεία λίστας. Και το tag που χρησιμοποιούμε για τα list items είναι li, το λεγόμενο li. Και βασικά για να δείτε τι κάνει θα γράψω απλό έτσι, ξέρω εγώ, text, ας πάρουμε όλο αυτό, ας το αντιγράψουμε και ας το δούμε στο browser. Όπως βλέπετε η ordered list αυτό που κάνει είναι να εμφανίζει όλα τα list items με τη σειρά αριθμών. Τώρα, υπάρχουν διάφοροι τύποι αριθμών. Μπορείς να μην χρησιμοποιήσεις αυτούς τους αριθμούς, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αλφαβήτα ή λατινικούς αριθμούς. Ας ξεκινήσουμε με τους λατινικούς αριθμούς, αν και τους λέει Roman, αλλά δεν έχει σημασία. Απλά γράφουμε το attribute type, ίσον. Απλά βάλτε το i μέσα, το γράμμα i, και όπως βλέπετε βάζει με μικρά γράμματα λατινικούς αριθμούς. Άμα το βάλουμε κεφαλαίο, i, τους εμφανίζει κεφαλαίους λατινικούς αριθμούς. Άμα τους βάλουμε μέσα, άμα γράψουμε number, θα εμφανίσει το κανονικό το οποίο είναι αυτό. Και επίσης άμα γράψουμε αλφα μεγάλο κεφαλαίο θα εμφανίσει την αλφαβήτα την αγγλική στο για αντί για αριθμούς και άμα βάλουμε την αλφα, το αλφα το μικρό, το A το μικρό μάλλον, θα εμφανίσει τη μικρή αλφαβήτα. Αυτό λοιπόν ήταν όλα για τις ordered lists. Και ήταν αρκετά απλό πιστεύω. Και υπάρχουν και διάφορα πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε CSS πάνω στις πάνω στις λίστες, όμως όχι στις ordered list, όσο στις unordered list. Unordered list βασικά χρησιμοποιεί σημαδάκια για να τα ενώσει, δεν έχει αριθμούς ούτε τίποτα. Και βασικά για να καταλάβουμε θα κρατήσω την ordered list, θα ανοίξω ένα break, όπως είχαμε μάθει σε προηγούμενο μάθημα, και θα βάλω απλά την unordered list, η οποία έχει το tag UL, unordered, άμα ξέρετε. Το κλείνουμε. Έμεινε γι' αυτό εδώ. Και βασικά χρησιμοποιούμε και πάλι το list item. Επειδή δεν είναι. Βασικά με το καλοσκεφτείτε και είναι και δύο λίστες και έχει list item. Πατάμε Ctrl S. Το επικεύουμε και όπως βλέπετε αυτή είναι η ordered list και αυτή είναι η unordered list. Και μου φαίνεται δεν χρειάζεται το BR, η SESA πιάνει χώρο. Ορίστε λοιπόν, απλό και για να το καταλαβαίνουμε κιόλας πάμε και να γράψουμε με ένα H3, header 3, για όσους δεν ξέρετε, για να δεν το ξέρετε να πάτε στα προηγούμενα μάθημα για να πατήσουμε εδώ. Unordered list και επειδή είμαι υπέρ του τεμπέλικου κώδικα ordered list, ops, συγγνώμη, πατάμε F5, ordered list, unordered list, και είναι πολύ απλό και επίσης έχει και unordered list κάποιους types, π.χ. μπορείς να βάλει το default είναι disk, πάμε να το επιθυκεύσω και δεν αλλάζει τίποτα όπως βλέπετε, υπάρχει και το, άμα θυμάμαι καλά το circle, κύκλος,
Και βασικά είναι το ίδιο με το disk, απλά είναι, έχει κενό το μέσα. Υπάρχει το square, δηλαδή τετράγωνο. Και με CSS μπορούμε να βάλουμε και τα δικά μας σημαδάκια, π.χ. ένα βέλος. Άμα πάτε στο site μου, σε όποια κατηγορία βίντεο και να μπείτε, αυτό που χρησιμοποιώ είναι μια unordered list. Πολύ απλό και απλά έχω βάλει με CSS εκείνα τα τριγωνάκια. Λοιπόν, σας έδειξα για τις unordered list, δεν πιστεύω ότι ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα, θέλω να σας δείξω κάτι ακόμα. Στο HTML, όταν θέλουμε να γράψουμε ένα χαρακτήρα, όπως π.χ. ας ανοίξουμε μια παράγραφο και ξέρω εγώ π.χ. το όνομα της σειράς, η οποία είναι HTML και CSS. Και έχουμε βάλει το σήμα και. Το επισκεύουμε F5, όπως βλέπετε εμφανίζεται κανονικά. Όμως δεν είναι έγκυρο το να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σήμα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες. Και πριν υπάρξει και το Unicode που το αποθηκεύουμε σε UTF-8, ακόμα και για τα ελληνικά ή και για τα ξένες γλώσσες όπως τα αραβικά ή τα κινέζικα που έχουν πολλούς χαρακτήρες περίεργους, χρησιμοποιούνταν ειδικοί χαρακτήρες. Π.χ. το α ήταν κάπως έτσι. Και όπως θα δείτε, ούψ, λάθος χαρακτήρες, είναι κάπως έτσι. Και όπως βλέπετε εμφανίζεται το μικρό α, το ελληνικό. Όταν θέλουμε να γράψουμε το σήμα και, γράφουμε το AMP και εμφανίζει το και, χωρίς καμία διαφορά. Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι πολύ πιο εύκολο να γράψεις απλά αυτό και να ησυχάσεις. Γιατί να μπερδεύεις και να γράφεις AMP και να βάζεις κάπως έτσι. Λοιπόν, πολλές φορές είναι καλύτερα να το έχεις έτσι. Και άμα θέλετε, και επειδή είναι πολύ δύσκολο να τα μάθεις όλα απ' έξω, εγώ αυτό το θυμάμαι από εμπειρία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια HTML reference. Άμα πάτε στο library.eng, όπως είχα πει σε ένα μάθημα από τα προηγούμενα, θα δείτε ότι υπάρχουν αρκετά HTML references. Και βασικά πολλοί χαρακτήρες έχουν ειδικού. Π.χ. αντί να πατήσεις αυτό και να σου βγάλει, ούψ, και να σου βγάλει αυτό το αποτέλεσμα, μπορείς να πατήσεις, δείτε, το L για left, ακούω, κάπως έτσι. Και το εμφανίζει με αυτόν τον τρόπο. Εύκολο. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας δείξω και σήμερα. Και επίσης, κάτι που είχα ξεχάσει να πω στο προηγούμενο μάθημα. Όταν βάζουμε τα π και γράφουμε ένα μεγάλο κείμενο. Δεν γράφεται. Οκ, γράφηκε. Ας πάμε πίσω. Και ας χρησιμοποιήσουμε μέχρι. Εδώ είναι καλά. Τελεία. Άμα δεν θέλουμε το κείμενό μας να σπάει όταν γίνεται κάτι σαν γι' αυτό, άμα δεν θέλουμε να σπάει, και ας σβήσω αυτά, βασικά δεν θα τα σβήσω, γιατί θέλω να σας δείξω κάτι ακόμα. Άμα δεν θέλουμε να σπάει, τι μπορούμε να κάνουμε. Αντί για space, π.χ. εδώ σπάει στο imperdiet, εδώ πέρα λοιπόν, υπάρχει ένας ειδικός χαρακτήρας όπως το amp που ονομάζεται NBSP. Το κλείνουμε και σημαίνει βασικά non-breaking space, δηλαδή space που να μην σπάει και να μην πάει σε άλλη γραμμή. Το αποθηκεύουμε και άμα το κάνουμε F5, όπως βλέπετε σπάει στο ακριβώς επόμενο γράμμα. Λέξη μάλλον, όπως βλέπετε δεν είναι πλέον αυτό. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το επιλέξουμε όλο. Να κάνουμε, μισό λεπτό να το δω, search and edit, όχι μάλλον search replace. Να πατήσουμε απλά ένα κενό
και να τα αλλάξουμε όλα με το NBSP τέλος. Replace all, όπως βλέπετε 25 αλλάξανε, close. Το αποθηκεύουμε. Όπως βλέπετε δεν σπάει, παραμένει μία μόνο γραμμή. Ας το διαγράψουμε αυτό για τώρα, γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Επίσης, σας είπα ότι θα ήθελα να το διαγράψω αυτό. Τα πάνω δηλαδή. Αλλά εντάξει, αρκετό γράψιμο είναι. Δείτε εδώ, αρκετό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το κάνουμε ένα comment, ένα σχόλιο μέσα στο CSS, μέσα στο HTML μας, συγγνώμη. Και στο HTML όταν θες να φτιάξεις ένα comment, πατάς το μικρότερο από, θαυμαστικό, παύλα παύλα, το βλέπετε χάρη στο Notepad Plus Plus μου πρασινίζει, και αν το κλείσω πατάω παύλα παύλα, μεγαλύτερο από. Και όπως βλέπετε το πρασινίζει. Και τι είναι ένα comment βασικά. Όταν γράφεις ένα comment, ό,τι κείμενο είναι μέσα στο comment, ο browser δεν θα το κοιτάξει καν. Θα προχωρήσει μέχρι το τέλος του comment και ησύχασε. Και δεν θα το δει καν. Όπως βλέπετε, το έχω αποθηκεύσει εδώ. Το κάνω F5 και είναι σαν να μην το είχα γράψει ποτέ. Αλλά άμα πάω και κάνω δεξί κλικ View Page Source, όπως βλέπετε το comment υπάρχει εδώ πέρα. Και βασικά δεν το εμφανίζει. Και σε τι μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα comments? Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση για παράδειγμα, όταν τεστάρουμε για κάτι σαν κι αυτό. Μια ακόμα περίπτωση είναι το να, όταν θέλουμε να, άμα κάνουμε μια σελίδα με πολλούς άλλους προγραμματιστές, μπορούμε να γράψουμε ένα comment με το τι σκεφτόμασταν τη στιγμή που το φτιάξαμε, ή ακόμα και μόνοι μας. Μπορεί να δούμε κάτι, μια γραμμή κώδικα μετά από 3 μήνες π.χ. και να μην ξέρουμε καν τι θέλαμε να κάνουμε, και είναι πολύ βολικό να απλά να πας και να διαβάσεις από πάνω, «Α, έκανα αυτό, μάλιστα, κατάλαβα». Βέβαια, δεν χρειάζεται κάθε γραμμή κώδικα και comment, γιατί αυτό πρώτον μεγαλώνει πολύ το μέγεθος του αρχείου μας και δεύτερον, εντάξει, παρά είναι. Μπορούμε να γράψουμε αρκετά μεγάλα comments. Και όπως βλέπετε, αυτά τα comments μπορεί να είναι είτε πολλές γραμμές, είτε μία γραμμή μονάχα τους. Κάτι σαν και αυτό δηλαδή. Μπορώ να γράψω. Γεια. Και αυτό ήταν όλο. Επίσης υπάρχει, νομίζω, κάποιο plugin που, να ορίστε, τα κάνει όλα comments. Στο Zen Coding πατάω το Alt και την Forward Slash και μου το γυρνάει σε comment. Π.χ. μπορούσα, αντί να κάτσω να το γράψω όλο αυτό, μπορούσα απλά να το επιλέξω, όπως έτσι, και μετά να πατήσω Alt Forward Slash και λογικά θα πρέπει να το κάνει comment τώρα, αλλά, μάλιστα, ορίστε. Και να είμαστε, εδώ, comment. Γι' αυτό σας προτείνω, άμα χρησιμοποιείτε το Notepad++ ή κάποιο άλλο text editor που υποστηρίζεται το Zen Coding, να το εγκαταστήσετε. Είναι πραγματικά τέλειο. Άμα δεν το έχετε αυτό, τελειώσατε. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα που ήθελα να σας δείξω για αυτό το μάθημα. Εύχομαι να σας ήταν ενδιαφέρον, συγγνώμη. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στην αλλοκάτωση PCTech και να πάτε στο website μας αλλοκάτωση PCTech.net. Γεια σας!